Γεια σας κορίτσια μου, λοιπόν σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι με νυχάκια. Θα κάνω συντήρηση σε αυτά εδώ που βλέπετε με ενισχυμένο ημιμόνιμο από Τυπίκο. Είναι κάτι καινούριο ημιμόνιμο που τα βρήκα τυχαία ψάχνοντας κάποια χρώματα της Βένα Λίσα. Τα βρήκα σε ένα site έτσι, ας το πούμε, ελληνικό. Και είχε και αυτά τα ενισχυμένα ημιμόνιμα, τις ενισχυμένες βάσεις. Έχει πολύ ωραία χρώματα και είπα να τα δοκιμάσω. Προκαταβολικά σας λέω ότι είναι μια χαρά. Η υφή και η σύσταση είναι όπως πρέπει να είναι και η αντοχή. Τα έχω αυτά τα νύχια ήδη μια εβδομάδα. Τα νιώθω πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μένει να το δούμε και σε άλλες πελάτες αυτό και εντάξει, σίγουρο και στον εαυτό μου. Οπότε εδώ με βλέπετε να κάνω αφαίρεση. Στην αρχή είχα σκεφτεί να αφήσω το μάκρος, αλλά εν τέλει θα δείτε ότι το κόντυνα. Εδώ πέρα είχα ένα μικρό ραγισματάκι. Την προηγούμενη φορά ήταν πιο κοντά στο δέρμα και αποφάσισα να μην το κόψω και να το ξαναεπιμικρύνω. Αυτή τη φορά είπα όμως να μην το ρισκάρω, γιατί υπήρχε περίπτωση να μου σπάσει εν τέλει. Οπότε θα το κόψω και θα το ξαναεπεκτείνω. Και θα κάνω τη τεχνική χωρίς λιμάρισμα. Θα επεκτείνω με τζέλ και ύστερα θα γεμίσω την επιφάνεια με το ενισχυμένο τζέλ. Θα το δείτε και αυτό στη συνέχεια. Οπότε όπως είπα ήθελα να τα αφήσω τετράγωνα. Απλώς να κάνω τη συντήρησή μου με ενισχυμένο ημιμόνιμο. Στη συνέχεια μου φάνηκαν πολύ στενά τα νύχια και σκέφτηκα ότι με το ενισχυμένο δεν θα γεμίσουν τόσο, δεν θα μπορώ και να λιμάρω να τα σχηματίσω όπως θα ήθελα. Βασικά θα μπορούσα να τα λιμάρω, απλά ήθελα να αποφύγω το λιμάρισμα, γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να κάνω ενισχυμένο ημιμόνιμο. Και εδώ βλέπετε το δεξί χέρι το οποίο το είχα χτίσει όλο σε μακρύ, εν τέλει το κόντυνα και κατέβασα το υλικό. Βασικά το έκανα αμυγδαλωτό το δεξί χέρι, το έχτισα όλο με ενισχυμένο ημιμόνιμο. Μου φάνηκαν πολύ ασπρουλιάρικα, δεν θα μπορούσα να κάνω κάποιο σχέδιο εκεί πέρα, γιατί είχα σκεφτεί να κάνω και ένα σχέδιο εξ αρχής. Οπότε δεν ξέρω, νευρίασα τόσο πολύ που τα κόντυνα, κατέβασα ελαφρώς το υλικό και θα τα ξαναχτίσω με ενισχυμένο ημιμόνιμο. Τέλος πάνω κορίτσι, αυτά είναι τα βάσανα της τεχνήτριας, χαζά βάσανα εννοείται, εννοείται πως υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο. Και τώρα λοιπόν ας μιλήσουμε για το νυχάκι που θα χτίσω και θα επεκτείνω με την τεχνική no file. Την τεχνική no file μπορείτε να την κάνετε και με gel no file αλλά και με το ενισχυμένο ημιμόνιμο. Πάντως εάν χρειαστεί θα λιμάρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσετε το νύχι άσχημο γιατί μπορεί να μην σας βγει ωραίο. Οπότε τώρα εγώ εδώ θα κάνω κανονικά την προετοιμασία και θα βάλω τη φόρμα μου και θα επεκτείνω έτσι μέχρι το νούμερο 1 περίπου με το τζέλ της Λαλού. Και τώρα έβαλα το primer μου, το dehydrator μου και θα περάσω μία λεπτή στρώση σε όλο το νύχι με το gel της Λαλού. Η Λαλού άλλαξε συσκευασία κορίτσια, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όσες χρησιμοποιείτε σίγουρα θα το έχετε διαπιστώσει. Οπότε τρίβω έτσι μία πολύ λεπτή στρώση στο νύχι μου να μπει στα τειχώματα που έχω ανασηκώσει. Τη στρώση αυτή την πολυμέρισα προτού επεκτείνω το νυχάκι μου
ετοιμάζω τη φόρμα μου. Το υπονύχιο μου, παιδιά, έχει μεγαλώσει αρκετά και η φόρμα δεν θα μπει σωστά. Θα το δείτε και αυτό στη συνέχεια. Όπως βλέπετε, έχει κενάκια στο πλάι. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι εντάξει, αλλά δεν είναι. Οπότε εγώ θα κόψω αυτό το κομμάτι να γίνει λίγο πιο βαθουλωτό για να μπει τέλεια η φόρμα μου. Θέλω να μπει ίσια, επειδή κάνουμε τετράγωνο. Να μπει ίσια και flat με τον νύχι μου. Να μην κοιτάει ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω η φόρμα. Και τώρα, όπως βλέπετε, έχει μπει τέλεια. Έχει φτάσει μέχρι το τέρμα, στα σημεία 0 που λέμε του νυχιού, στο σημείο ύψους. Δεν θα τη τσιμπήσω υπερβολικά. Και επίσης θα κόψω και τα αυτάκια για να απελευθερώσω τη φόρμα μου έτσι από το δερματάκι μου, από το μαξιλαράκι μου, για να μπει ακόμη καλύτερα. Και κατά 80% παιδιά όλες οι φόρμες θέλουν κόψιμο στο ελεύθερο άκρο και στα πλαϊνά. Εκτός και αν βιαζόμαστε και αν θεωρούμε ότι εντάξει θα μπει και θα λιμάρουμε λίγο παραπάνω κτλ. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα λίγο έτσι στα γρήγορα και νομίζω ότι η φόρμα κουνήθηκε. Βασικά δεν νομίζω, κουνήθηκε έτσι όπως είχα διπλωμένο το νυχάκι μου, το χεράκι, το δαχτυλάκι μου. Την ώρα που το βάλα στο φουρνάκι το τέντωσα και κουνήθηκε η φόρμα και θα δείτε ότι από την πλευρά έτσι όπως βλέπετε την αριστερή ένα σημείο δεν θα έχει τζελ, ένα κομματάκι ας πούμε θα λείπει. Δεν με πολύ πειράζει αυτό, θα γεμίσω ούτως ή άλλως και με το ενισχυμένο ημιμόνιμο. Απλώς νομίζω ότι λίγο θα γέρνει προς τα δεξιά, αλλά δεν με πειράζει και πάρα πολύ, δεν θα φαίνεται έντονα, σχεδόν απειρολάχιστα θα φαίνεται, οπότε δεν θα του δώσω και πολύ σημασία, αν και το αντιλήφθηκα αργά, οπότε δεν μπορούσα να το διορθώσω. Και τώρα κάπως έτσι μοιάζει η επέκτασή μου, ασχημούλικη το σίγουρα. Σε αυτό το σημείο θα ετοιμάσω τον νύχι μου, θα λιμάρω το ελευθερό άκρο, τα πλαϊνά, θα κατεβάσω λίγο το υλικό σε εκείνο το σημείο γιατί κάνει ένα καρουμπαλάκι. Θέλω να είναι flat και ομοιόμορφη η επιφάνειά μου για να μπει σωστά το ενισχυμένο ημιμόνιμο. Και όπως βλέπετε κατεβάζω και από πάνω το υλικό να είναι ίσιο, flat και όσο πιο τέλειο μπορείτε να το κάνετε, κάντε το γιατί στη συνέχεια δεν θα έχετε το περιθώριο να λιμάρετε και αν το κάνετε δεν έχει νόημα να πούμε ότι κάνουμε την τεχνική χωρίς λιμάρισμα. Όλη η ουσία είναι να αποφύγουμε το περιττό λιμάρισμα, να μην κουράζουμε τα χέρια μας και τα δάχτυλά μας, αν και κορίτσια η αλήθεια είναι πως εγώ δεν το έχω πετύχει ακόμα. Όσο και καλά να φαίνεται ότι βγήκαν τα νύχια μου, δεν είμαι ικανοποιημένη. Τα κοιτάω και τα ξανακοιτάω και λέω δεν είναι νύχια αυτά. Θέλω το λιμάρισμά μου, μου φαίνεται. Είμαι έτσι λίγο της παλαιάς σχολής. Είναι λίγο δύσκολο να πετύχουμε την τέλεια δομή στο ενισχυμένο ημιμόνιμο όταν είναι, ειδικά όταν είναι μακρύ, όταν είναι σύριζα το νύχι είναι λίγο πιο εύκολο. Έτσι όπως το έκανα ερχόταν το υλικό στο ελεύθερο άκρο, έπεφτε λίγο περίσσιο το υλικό, οπότε αναγκάστηκα λίγο να μπαφάρω για να λιάνω λίγο αυτή την περιοχή μόνο. Δεν λιμάρα τίποτα άλλο, μόνο το ελεύθερο άκρο και λίγο τα πλαϊνά εκεί που θεώρησα ότι έπρεπε και είχε στάξει υλικό. Νομίζω ότι αν το καταφέρουμε, αν το καταφέρετε μάλλον και τελειοποιήσετε αυτή την τεχνική, θα σας βοηθήσει σίγουρα. Δεν είναι όμως και πολύ γρήγορη, η αλήθεια είναι. Δεν θα κερδίσετε πάρα πολύ ώρα. Μπορεί κάποια λεπτά, δηλαδή δεν θα γίνει το τζέλ σας σε μία ώρα. Δεν το πιστεύω αυτό. Σίγουρα θα γίνει σε μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ωρίτσα, κάπου εκεί. Και τώρα θα ξαναπεράσω λίγο πράιμερ στο ελεύθερο άκρο, επειδή λίμαρα εκείνο το σημείο και για τυχόν να μην έχουμε τυχόν αποκολλήσει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί
Και αυτό είναι το ενισχυμένο ημιμόνιμο που τυπίκω, το γαλακτερό. Πάρα πολύ ωραίο γαλακτερό. Όταν το χτίζουμε έτσι βγαίνει πολύ έντονο λευκό γαλακτερό χρωματάκι, χωρίς νερά, χωρίς τίποτα. Αν και αν το δείτε και με μία στρώση, αν κάνετε ένα απλό ημιμόνιμο, μπορείτε να περάσετε δύο απλές στρώσεις από αυτό ή και τρεις και θα έχετε και μία έτσι επιπλέον ενίσχυση και το γαλακτερό σας θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα βγει πολύ ωραίο χωρίς νερά. Γιατί συνήθως τα ημιμόνιμα γαλακτερά θέλουν πολύ, να τα δουλέψετε πολύ προσεκτικά, να μην έχουν νερά και τέλος πάντων να μην είναι ομοιόμορφο το χρώμα. Και τώρα όπως βλέπετε βάζω μια σταγονίτσα, έτσι λίγο μπαμπάτσικη επειδή αυτό το νύχι θα χτιστεί εξ ολοκλήρου. Στα υπόλοιπα νύχια εννοείται πως υπάρχει λίγο τζέλ από κάτω, φοβήθηκα να το αφαιρέσω όλο η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να αισθάνομαι καθόλου τα νύχια μου να λυγίζουν όταν ας πούμε πλένω πιάτα και μουλιάζει το φυσικό νύχι. Στο τζέλ δεν το νιώθεις. Στο ημιμόνιμο όμως και στο ενισχυμένο αν είναι λίγο λεπτή η στρώση το αισθάνεσαι και εμένα με ανατριχιάζει πάρα πολύ και δεν θέλω να το αισθάνομαι αυτό. Και τώρα κορίτσια στα πλαϊνά θα το δουλέψω με το λεπτό μου το πινελάκι για σχέδιο ό,τι έχετε. Βοηθάει πάρα πολύ το λεπτό πινελάκι και στη συνέχεια θα αναποδογυρίσω και το νυχάκι μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει μεγάλη ποσότητα, αλλά αν θέλετε να καλύψετε μόνο με αυτό το χρώμα και να μην βάλετε κάτι άλλο, θα πρέπει να βάλετε λίγο παραπάνω και να το δουλέψετε πάρα πολύ προσεκτικά. Εννοείται πως πολυμερίζω ένα-ένα χέρι. Το κοιτάω λίγο και έτσι από κάτω, προσπαθώ να διορθώσω λίγο με το πινελάκι μου. Η υφή τους είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήρα άλλα δύο χρώματα και ένα top no wipe που είναι έτσι λίγο με γλυτεράκι, λίγο σημεράκι. Θα σας το δείξω στη συνέχεια και αυτό. Και εδώ βλέπετε αφού ήταν αποδογύρισε το gel πήγε προς τα πίσω και δεν είχα στο ελεύθερο άκρο, οπότε θα το ξανά φέρω μπροστά εκεί που χρειάζεται τέλος πάντων να υπάρχει υλικό και κάπως έτσι όταν θα είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα θα το στείλω στο φουρνάκι μου να πολυμεριστεί για 60 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να το βγάλετε και στα 30 αφού θα κάνετε ένα-ένα νυχάκι θα πολυμεριστούν όλα πλήρως. Το άλλο που θέλω να πω βασικά εδώ λίγο να το δείτε. Έγινε μια χαρά, το νιώθω και αρκετά δυνατό, δεν έχει πάθει τίποτα, δεν έχει σπάσει. Το έχω γρατζουνίσει λίγο στη δουλειά βέβαια με τη φρεζούλα, αλλά αυτό είναι ατυχηματάκι στο οποίο φταίω εγώ, δεν έχει να κάνει με τη δομή του νυχιού. Καίει, η αλήθεια είναι πως καίει, όχι σε σημείο να πεθάνεις, γιατί είχα συναντήσει και τέτοιου είδους τζέλ τέλος πάντων. Εγώ να φανταστείτε δεν έβγαλα καν το χέρι μου από το φουρνάκι και καίει όμως, δηλαδή μια πιο ευαίσθητη κοπέλα δεν θα μπορέσει να το κρατήσει μέσα. Θα το βγάλει σίγουρα, όμως δεν καίει σε σημείο που να πεθαίνεις από το πόνο. Είναι καίει μέχρι εκεί που λες τώρα θα το βγάλω και μετά σταματάει. Και τώρα κορίτσια θα κάνω και τα υπόλοιπα νυχάκια μου, θα περάσω μία λεπτή στρώση, θα την πολυμερίσω και ύστερα θα κάνω και το χτισηματάκι μου το μικρό με το ενισχυμένο ημιμόνιμο.
Εδώ στο μικρό μου νυχάκι δεν έχω πολύ υλικό από παλιό τζέλ. Και τώρα θα με δείτε να κάνω το ίδιο πράγμα. Θα βάλω μια σταγονίτσα ψηλά στα επωνύχια, χωρίς να κουπίσω εννοείται δέρμα. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι βάζοντας μικρότερη ποσότητα μπαίνει πιο σωστά σε όλα τα σημεία. Δηλαδή πιο ομοιόμορφο θα βγει το αποτέλεσμα. Έχω βάλει λοιπόν τη σταγόνιτσα και τραβάω έτσι προς τα κάτω το πινέλο μου. Κατάλαβα ότι είχα βάλει λίγο και θα ξαναπροσθέσω. Θα το δείτε τώρα. Είναι αρκετά λίγο το υλικό για να απλωθεί παντού. Οπότε βάζω μια μικρή ποσότητα ακόμη. Και κορίτσια, έχω να πω ότι αυτή η ποσότητα ήταν η ιδανική για αυτό το νυχάκι. Δεν είχα περίσσιο υλικό στο ελεύθερο άκρο, δεν ήρθε δηλαδή όλο το τζέλ και έκατσε σε εκείνο το σημείο. Λίγο άμα το δουλέψετε παραπάνω νομίζω θα το καταλάβετε, και εγώ μαζί σας εννοείται, γιατί ακόμη δεν το έχω πετύχει. Σε πολύ κοντά νυχάκια νομίζω το δουλεύω λίγο πιο καλά, έρχεται και κάθεται καλύτερα. Αλλά θέλει ελάχιστο υλικό, ελάχιστο. Τώρα το μειονέκτημα με τα χρωματιστά ενισχυμένα ημιμόνιμα είναι, άμα βάλουμε πολύ λίγο, δεν θα έχουμε τη σωστή απόδοση του χρώματος. Οπότε δεν ξέρω, ίσως να περνούσαμε 2 στρώσεις από το ημιμόνιμο αυτό, έτσι λεπτές, και ύστερα να κάναμε τη πολύ μικρή σταγονίτσα, το χτισηματάκι μας, έτσι ώστε να έχει τη σωστή δομή. Να κάνουμε εξ αρχής έτσι μια χοντρή σταγόνα, ρισκάροντας ότι θα έχουμε περίσσιο υλικό σε κάποια σημεία, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το δουλέψω και να το σκεφτώ. Να δω δηλαδή διάφορα, να το δουλέψω με διάφορες τεχνικές για να το καταλάβω. Και κάπως έτσι είναι όλα τα νύχια, τα έχτισα. Εγώ εν τέλει αποφάσισα να πάρω την κολόδη και να μπαφάρω λίγο το ελεύθερο άκρο, όπως είπα. Σε κάποια σημεία μου φάνηκε να έχει εκεί περίσσιο υλικό και να κάνει ας πούμε μια καμπυλίτσα περίεργη. Και στο μικρούλι, όλα τα λίμαρα έτσι, μόνο στο ελεύθερο άκρο όμως, και λίγο στα πλαϊνά εκεί που ένιωσε ότι έχει στάξει κάτι. Δεν λίμαρα όλο τον νύχι, το άφησα έτσι όπως είναι. Ήθελα πραγματικά να δω αυτή την τεχνική έτσι όπως είναι, χωρίς να πειράξω πολλά. Αλλά νομίζω το επόμενο μου νύχι θα είναι με τζέλ και λιμάρισμα full. Και αυτό το νυχάκι θα το λιμάρω. Παιδιά, εννοείται πως λίμαρα και το ελεύθερο άκρο με τη φρέζα στο τέλος. Δεν γινόταν, έπρεπε να είναι λεπτό. Τώρα τα ξανασκουπίζω να φύγει όλη η σκόνη. Και θα τα βάψω με ένα έτσι βερικοκί, θα έλεγα, χρωματάκι από τη Βένα Λίσα. Όπως είπα, έψαχνα χρώματα από τη Βένα Λίσα. Συνήθως τα παίρνω, όχι συνήθως, από Αλίτα είχα πάρει όλα τα χρώματα που είχα από αυτή την εταιρεία. Αλλά μου έβγαλε έτσι το Instagram προτινόμενη σελίδα με Βένα Λίσα, που είναι ελληνική ας πούμε, Λίλα Κέρ λέγεται. Δεν ξέρω τώρα αν τη φέρνει, αν τα φέρνει από την Κίνα, δεν ξέρω. Αν είναι ελληνικό site, δεν το ψάξα και πολύ. Πάντως ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα, οικονομικά. Βέβαια είναι λίγο πιο ακριβό από το Αλί, αλλά δεν είναι πάνω από 5 ευρώ. Οπότε συμφέρει, διότι έρχονται πολύ γρήγορα, ενώ αν τα παρέγγελνα από το Αλί θα ερχόταν ίσως και σε κανένα μήνα. Λίγο με πέδεψε αυτό το χρωματάκι, αν και είναι πολύ ωραίο. Ήθελε έτσι να βαφτεί προσεκτικά, 3 φορές το πέρασα. Θα σκουπίσω έτσι στα πλαϊνά που έσταξε λίγο.
Πάντως το κοντό δεν είναι το νύχι μου, κορίτσια, δεν ξέρω. Ανυπομονώ να μακρύνει λίγο. Αλλά ώρες-ώρες με πιάνουν οι κρίσεις μου και τα αλλάζω. Και τώρα αφού τέλειωσα με το χρωματάκι, περνάω το top από την Λαλού. Το πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα δούμε το αποτέλεσμα και εννοείται θα λιμάρω και το ελεύθερο άκρο με τη φρέζα. Βλέπετε ότι είναι λίγο χοντρούλικο εκείνο το σημείο. Λιμάρω τα πλαϊνά, λίγο το ελεύθερο άκρο, έτσι λίγο να του δώσω, να δώσω λίγο σχήμα παραπάνω, έτσι να το φρεσκάρω λίγο. Λίγο και τις γωνίτσες να μην τσιμπάνε πάρα πολύ. Και τώρα με το φρεζάκι αφαίρεσης θα περάσω κάτω από το νύχι, να το λεπτύνω λίγο, να δώσω και ένα σχηματάκι έτσι σε. Δουλεύω μόνο τη γωνία άκρη-άκρη, δεν παίρνω βαθιά όλο το νύχι. Συνήθως δεν το κάνω γιατί όλο κάτι και μου ξεφεύγει και θα μπορούσα να χαλάσω, ας πούμε, και το χρώμα, οπότε δουλεύω μόνο εκείνο το σημείο. Τα ξαναλιμάρω λίγο γιατί η φρέζα αφήνει πολύ αιχμηρές γωνίες εφόσον έχουμε λεπτύνει αρκετά το ελεύθερο άκρο. Ελέγχω να μην γρατζουνάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι λοιπόν, δεν έγινα χοντρά, η αλήθεια είναι, μια χαρά τα βλέπω. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Εγώ δεν είμαι τελείως ικανοποιημένη, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω, η αλήθεια είναι, θα δείξει. Και τώρα κορίτσια θα σας δείξω τα ημιμόνιμα που πήρα, τα ενισχυμένα όπως είπα. Τα βρήκα κατά τύχη, τα πήκω. Όπως βλέπετε έχω το γαλακτερό, το twinkle που είναι top και τρεις rubber base. Milky, λίγο πιο nude και τη ροζέ. Τη γαλακτερή. Η ροζέ γαλακτερή είναι πάρα πολύ ωραία, κορίτσια, πάρα πολύ. Ό,τι πρέπει για γαλλικό. Αυτό είναι το μίλκι, το γαλακτερό το λευκό. Μηδέν ένα, Milky Way. Δείτε λίγο και την υφή από κοντά. Βλέπετε πως τραβιέται η γραμμή, έτσι πρέπει να είναι. Εγώ είμαι ικανοποιημένη, με το που τα άνοιξα κατάλαβα ότι θα είναι καλά. Και αυτό είναι το, ας το πούμε, το nude, το cotton candy. Πολύ ωραίο και αυτό, απλώς αυτό, κορίτσια, είχε πολλά
ας πούμε, πολλές μπουλμπουλήθρες μου έκανε, πολλές φουσκαλίτσες, συγγνώμη. Δεν ξέρω, είχε πάρει αέρα το τζέλ, το έκανα εγώ, δεν ξέρω, το είμαι μόνη μου μάλλον. Και αυτό είναι το ροζέ, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα το χρησιμοποίησα, το έκανα απλά δύο στρώσεις σε μια κοπέλα, έτσι να του δώσουμε μια μεγαλύτερη ενίσχυση στον ήχη. Και νομίζω ότι θα είναι υπέρ αρκετές. Και αυτό είναι το Twinkle, το top, είναι no wipe, το έχω περάσει πάνω σε λευκό, νομίζω ότι βλέπετε πως γυαλίζει. Δείτε το λίγο και στο μπουκαλάκι. Είναι έτσι, λίγο σαν περλέ, θυμίζει, ωραίο είναι. Και αυτά είναι τα δύο ημιμόνιμα που πήρα, γλιτεράκια είναι. Αυτό βασικά δεν είναι, αυτό μου θυμίζει λίγο πέρλα, λίγο πέρλα σε χρώμα τυρκουάς, είναι κάπως έτσι. Όχι κάπως έτσι, είναι αυτό βασικά, στο τυψάκι. Καλοκαιρινό, μπορεί να συνδυαστεί και ως γαλλικό. Αν δεν θέλουμε να γίνει όλο το νύχι βαμμένο με αυτό το χρώμα, μπορεί να γίνει γαλλικό ωραιότατο. Και αυτό είναι ένα πάλι μπλε γλιτεράκι. Κάπως έτσι θυμίζει θάλασσα και αυτό νομίζω είναι αρκετά ωραίο. Για σχεδιάκια, για... και ως ένα απλό χρωματάκι νομίζω ότι θα είναι ωραίο. Έτσι φαίνεται το χρώμα βαμμένο στο tips και αυτό είναι το στάρι, το twinkle σε μπλε χρώμα, πάνω από μπλε χρώμα μάλλον. Και το γλιτεράκι το έχω περάσει και σε λευκό και σε μπλε και φαίνεται κάπως έτσι. Και το άσπρο προς τα αριστερά είναι το top, το twinkle, έτσι φαίνεται σε μπλε και, έτσι, και σε λευκό. Ένα μου άρεσαν αρκετά κορίτσια, αυτά είναι τα top από την εταιρεία Lila Care Greece. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Αφήστε τα σχόλια σας αν θέλετε, πατήστε like, κάντε subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο.